Φίλε και φίλοι, χαίρετε! Καλωσορίσατε! Σήμερα είναι Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023 και σήμερα δεν θα κάνουμε live, σήμερα έχουμε vlog. Ε, όπως θα έχετε δει και στον τίτλο του βίντεο, σας προσκαλώ να πιούμε μαζί ένα φλιτζάνι καφέ. Εγώ πίνω καφέ, εσείς μπορεί να θέλετε να πιείτε τσάι, οτιδήποτε άλλο σας τονώνει ή σας χαλαρώνει και ελάτε να συζητήσουμε μαζί για την πρακτική διαχείριση του άγχους. Αυτό το βίντεο εννοείται ότι έχει σχέση με την επικαιρότητα, έχει σχέση με, τη... με το θέμα που συζητούμε τις τελευταίες δυο μέρες στο κανάλι, με την φωνική σύγκρουση δύο τρένων που έγινε στην περιοχή των Τεμπών λίγο πριν από τα μεσάνυχτα 28 Φεβρουαρίου 2023, στην οποία μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουν σκοτωθεί 57 άνθρωποι. Σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί και οι δύο σωροί των Κυπρίων που βρίσκονται μέσα στο τρένο και αγνούνταν τη Αναστασία από την Πάφο και του Κυπριανού από την Αυγόρου. Ε, δεν έχω ανοίξει σήμερα καθόλου τις ειδήσει, οπότε δεν γνωρίζω αν έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι νεκροί. Σας θυμίζω ότι στο κανάλι μας κάναμε ένα βίντεο που βγήκε προχθές, όπου μιλήσαμε γενικότερα για το συλλογικό πένθος και γιατί ξυπνά το συλλογικό τραύμα. Κάναμε χθες ένα live στο οποίο στην ουσία βρεθήκαμε και ήπιαμε κάθε δύο ώρες και συζητήσαμε για τα συναισθήματα μας σε σχέση με το συμβάν. Σήμερα σηκώθηκα από το πρωί και έκανα λίγο διάβασμα σε σχέση με το πένθος και τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε όσοι βιώνουμε είτε συλλογικό πένθος είτε ατομικό πένθος να βοηθήσουμε τον εαυτό μας για να προχωρήσει μέσα από το πένθος με έναν ομαλό τρόπο ούτως ώστε το πένθος να εκτονωθεί και ο άνθρωπος να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς να έχει επιπλοκές, όπως την επιπλοκή του περιπλεγμένου πένθους που είναι μία διαταραχή. Η διαταραχή περιπλεγμένου πένθους είναι μία διαταραχή στην οποία ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει πένθος από απώλεια ανθρώπου, ζώου ή αντικειμένου, κυρίως ανθρώπου ζώου, πλάσματος δηλαδή, δεν καταφέρνει να προχωρήσει και να βιώσει το πένθος ανεμπόδιστα, υπάρχουν εσωτερικά εμπόδια που δεν τον αφήνουν να ολοκληρώσει τη διαδικασία του πένθους και έτσι καταλήγει να βιώνει το πένθος για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να αντιμετωπίζει στη ζωή του σοβαρές δυσλειτουργίες. Στο χθεσινό live που σας είπα διάφορα περιστατικά από τη ζωή μου, σας μίλησα και για τη δικιά μου εμπειρία με το περιπλεγμένο πένθος, για την απώλεια της ξαδέρφης μου το Γενάρη του 6 που στην άγνοια μου μέσα και στην προσπάθεια μου να είμαι βοηθητική προς τους άλλους γύρω μου δεν επέτρεψα τότε στον εαυτό μου να πενθήσει. και πολλά χρόνια μετά ταλαιπωρήθηκα από τις συνέπειες του περιπλεγμένου πένθους άρα το γνωρίζω και από πρώτο χέρι ότι είναι δύσκολο πράγμα. Χθε στο live επίσης κάποιοι έγραψαν ένας κύριος νομίζω έγραψε ότι αν χάσεις παιδί δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να το ξεπεράσεις και εγώ του έγραψα ότι με την ψυχοθεραπεία μπορεί ένας άνθρωπος με τη βοήθεια ψυχοθεραπείας και ψυχοεκπαίδευσης και προσωπική προσπάθεια μπορεί να περάσει το εξαιρετικά δύσκολο πεδίο του πένθους απώλειας παιδιού και να μπορέσει να μην μπει σε περιπλεγμένο πένθος. Και έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένα παραδείγματα ανθρώπων, ανθρώπων που αντιστάθηκαν στο να πάρουν βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας, αντιστάθηκαν στο να κάνουν θεραπεία και έπεσαν σε περιπλεγμένο πένθος και ανθρώπων οι οποίοι δεν αντιστάθηκαν στο να κάνουν θεραπεία, πήραν τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας και βοηθήθηκαν όχι να ξεχάσουν το αγαπημένο τους πρόσωπο, όχι να ξεγράψουν το παιδί τους, όχι να διαγράψουν τον άνθρωπο που χάθηκε, αλλά μπόρεσαν να χτίσουν μια καινούργια κανονικότητα στον εγκέφαλο τους, όπου η αγάπη τους για το πρόσωπο που έχουν χάσει, στην περίπτωση αυτή η πιο δύσκολη απώλεια είναι να χάσει το παιδί σου, η πιο δύσκολη απώλεια από όλες, από όλες. να χάσει. Το παιδί σου είναι εντελώς αφύσικο, ο γονιό να κυδεύει το παιδί. Δεν υπάρχει πιο αφύσικο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται κόντρα στη ροή της φύσης. Η ροή της φύσης είναι τα παιδιά να κυδεύουμε τους γονείς, όχι οι γονείς να κυδεύουμε τα παιδιά. Με αυτό που λέω δεν υποτιμώ και δεν αλεγχιστοποιώ σε καμία περίπτωση το πένθος που βιώνουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απολέσει τον γονέα τους, έχουν απολέσει τον σύντροφό τους, έχουν απολέσει τον φίλο τους, τη φίλοι τους ή το πένθος που βιώνουν άνθρωποι που έχουν απολέσει σχέσεις, που έχουν απολέσει αγαπημένα τους κατοικίδια και έχουν απολέσει αντικείμενα, τα οποία αυτά αντικείμενα ήταν σημαντικά για τη διαβίωσή τους ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν απολέσει λειτουργικότητα του σώματος τους. Πένθος βιώνει και ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει ένα μέλος του. Ακροτηριάζεται, για παράδειγμα. Λοιπόν, όπως σας είπα, από το πρωί σήμερα που ξύπνησα έκανα κάποιο διάβασμα να δω τι λένε οι καινούργιε μελέτες. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι δεν είμαι ακαδημαϊκός και ούτε έχω την ικανότητα να σας μεταφέρω με έναν ακριβή τρόπο α, το τι λένε οι μελέτες και να κάνω μια α, παρουσίαση α, επίπεδου πανεπιστημιακής διάλεξης. Αυτό που κατάλαβα μέσα από τα διαβάσματα που έκανα είναι ότι οι σύγχρονες μελέτες της νευροψυχολογίας μας έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι αυτά τα πέντε στάδια πένθους για τα οποία μιλάμε τόσο πολύ συχνά, ότι αυτά τα πέντε στάδια πένθους τα οποία είχε εντοπίσει, είχε κατατάξει, είχε καταγράψει και μελετήσει πρώτη η πολύ γνωστή θανατολόγος τώρα και θα θυμηθώ το όνομά της. Πω, 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 πω. Πώ τη λένε. ένα λεπτό και θα θυμηθώ το όνομά τη. Ένα, ένα λεπτό, απολογούμε. Έκανα ένα μικρό Google search στο τηλέφωνο μου και επανήλθε η μνήμη μου. Η Ελίζα Μπεθ Ross, η οποία έχει γράψει το πολύ γνωστό βιβλίο On Death and Dying, που η μετάφραση του στα ελληνικά είναι Για το θάνατο και για αυτό μου πεθαίνει, είναι αυτή η οποία έχει περιγράψει τα πέντε στάδια. Πένθους, στα οποία περνά ένας ασθενής τελικού σταδίου πρωτού πεθάνει. Λοιπόν, από τη δουλειά της Ελίζα Κιούπλερός, Πλερός έχουμε πάρει τα πέντε στάδια πένθους, που τα έχουμε πει πολλές φορές και εδώ στο κανάλι. Η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγματεύση, η βαθιά θλίψη και η αποδοχή. Οι καινούργιες μελέτες λένε ότι δεν περνάνε όλοι οι άνθρωποι απαραίτητο από τα πρώτα τέσσερα στάδια ή και από το πέμπτο, στις περιπτώσεις του περιπλεγμένου πένθους δεν φτάνουμε στην αποδοχή, και ότι η κατάθλιψη ως κλινική οντότητα έχει μεγάλη διαφορά στο πώς εκφράζεται νευροχημικά στον εγκέφαλο από το πένθος. Τι σημαίνουν αυτά. Όταν ένας άνθρωπος υποφέρει από κατάθλιψη, σημαίνει ότι το νευρικό του σύστημα λειτουργεί έχοντας χαμηλά, χαμηλότερα από το αναμενόμενο ποσοστά ή ε, ποσότητες κάποιων νευροδιαβιβαστών εκ των οποίων η πιο γνωστή είναι η σεροτονίνη. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διαγνωσμένοι με κατάθλιψη, και δεν κάνουν θεραπεία έχουν χαμηλότερες ποσότητες συγκέντρωσης σερωτονίνης στο αίμα τους από ότι άνθρωποι που δεν έχουν κατάθλιψη. Και γι' αυτό το λόγο η ενδεδειγμένη αντικαταθλιπτική θεραπεία που δίνεται στις μέρες μας είναι τα λεγόμενα SSRIs, το οποίο είναι αντικαταθλιπτικά χάπια που το όνομα του SSRI στα ελληνικά μεταφράζεται επιλεκτική αναστολή σε επαναπρόσληψη και αυτά τα αντικαταθλιπτικά χάπια πάνε διαμέσου του αίματος στις νευρικές οδούς και στις νευρικές συνάψεις, εκεί που ενώνεται το ένα νευρικό κύτταρο με το άλλο, μπλοκάρουν τη σερωτονίνη ώστε αυτή να μην διαφύγει από το αίμα, διαμέσου των υγρών που αποτοξινώνουν το, τον οργανισμό μέσω των δακρύων, μέσω του υδρότα, μέσω των ούρων κλπ. Και έτσι μπλοκάροντας τη σερωτονίνη να παραμείνει στον οργανισμό, αυξάνονται τη σερωτονίνης και οι άνθρωποι παίρνουν τα αντικαταθλιπτικά χάπια σε τεράστιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι είναι αρκετά αποτελεσματικά τα αντικαταθλιπτικά χάπια, παίρνοντα αυτή την αντικαταθλιπτική θεραπεία με SSRIs, νιώθουν καλύτερα και μειώνονται τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Η νευροφυσιολογία της κατάθλιψης, η χημική διάσταση της κατάθλιψης, αυτή με τη χαμηλή σερωτονίνη, είναι διαφορετική από την κατάσταση του πένθους. Αυτό που έχουν βρει οι νευροεπιστήμονες τα τελευταία χρόνια είναι ότι όταν ένας άνθρωπος πένθει, αυτό που βιώνει είναι έντονη επιθυμία να συνεχιστεί η ζωή όπως την ήξερε μέχρι τώρα. Δηλαδή, είμαι η Μαρία και έχω ένα γιο που το λένε Αλέξη, είναι υποθετικά τα όνοματα που λέω τώρα, και αγαπώ το γιο μου, έχω επεισοδιακή μνήμη σε σχέση με το γιο μου, δηλαδή η σχέση μας με το γιο, μας είναι καταγρα... με το γιο μου είναι καταγραμμένη στον εγκέφαλό μου έχω εκατομμύρια επεισόδια από την ώρα που έμεινα έγκυο στον Αλέξη μέχρι σήμερα που ο Αλέξη είναι 25 ετών. Παιδιά, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο όνομα. Ελπίζω να μην υπάρχει τέτοιο όνομα στα ονόματα των θανόντων. Είναι ένα τυχαίο όνομα πάντα. Είπα τώρα απλώ για να μιλήσουμε με νόματα. Μέχρι την ηλικία των 30 χρονών που είναι ο Αλέξη, εγώ έχω εκατομμύρια, εκατομμύρια επεισόδια. Θετικής, θετικών μνημονικών εγγραφών Δηλαδή, θυμάμαι ένα σωρό πράγματα θετικά με το παιδί μου και ξέρω ότι άμα πάρω τηλέφωνο το παιδί μου, το παιδί μου θα μου απαντήσει και θα νιώσω όμορφα. Άμα στείλω μήνυμα στο παιδί μου, όταν διαβάζει το μήνυμα, το παιδί μου θα απαντήσει και θα νιώσω όμορφα. Άμα θέλω να δω το παιδί μου, θα πάω να το συναντήσω εκεί που κατοικεί. Εάν, για παράδειγμα, το παιδί μου κατοικεί κάπου μακριά από εμένα. Εάν ο γιο μου έχει σκοτωθεί στο δυστύχημα αυτό που μας έχει βάλει όλους σε εθνικό πένθος και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σήμερα στην Κύπρο έχει 3 Μαρτίου 2023 έχει κηρυχθεί τρίμερο εθνικό πένθος λόγω της ταυτοποίησης των σωρών των δύο Κύπριων νεαρών ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο τρένο. Στην Ελλάδα το εθνικό πένθος είχε κηρυχθεί από την 1η Μαρτίου. Νομίζω σήμερα είναι η τρίτη μέρα για το εθνικό πένθος στην Ελλάδα και πρώτη για το εθνικό πένθος στην Κύπρο. Ε, αν, έχω, αν το παιδί μου έχει σκοτωθεί σε αυτό το δυστύχημα, εγώ πάω να τον πάρω τηλέφωνο και δεν απαντάει. Του στέλνω μήνυμα και δεν διαβάζει το μήνυμα και δεν απαντάει το μήνυμα. Το μυαλό μου συνέχεια, επειδή έχει καταγραμμένη τη σχέση μου με το γιο μου σε επεισοδιακή μνήμη και το μυαλό μου ξέρει ότι ο γιος μου είναι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, στην άλλη άκρη του μηνύματος, στην άλλη άκρη της αεροπορικής γραμμής, όταν το παιδί μου χαθεί, εγώ αυτό που βιώνω εγκεφαλικά στο πένθος είναι μια συνεχής απογοήτευση και μια συνεχής ματέωση που ο κόσμος δεν είναι όπως τον ήξερα μέχρι σήμερα. Που δεν είναι η σχέση μου με το γιο μου αυτή που ήταν μέχρι τις 11 και 4 το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου 2023. Αυτό ισχύει για όλες τις απώλειες όλων των ανθρώπων όχι μόνο αυτές που έγιναν σε αυτό το πολύ νεκρό θανατηφόρο δυστύχημα που έχει βυθίσει και την Κύπρο και την Ελλάδα και την Ελλάδα και την Κύπρο στο πένθος. Λοιπόν, η φυσιολογία, η εγκεφαλική του πένθους, η νευροφυσιολογία, η χημεία του εγκεφάλου ενός ανθρώπου που πενθεί είναι διαφορετική από τη χημεία του εγκεφάλου ενός ανθρώπου που έχει κατάθλιψη γιατί ένας άνθρωπος που πενθεί αυτό που βιώνει είναι συνεχής ματαιώσεις. Σκεφτείτε την περίπτωση που κάποιος έχει χάσει το χέρι του σε ένα freak accident, σε ένα εργατικό ατύχημα, μπορεί να κοπεί το χέρι κάποιου. Έχετε ακούσει για περιπτώσεις ανθρώπων που χάσει το χέρι τους ή το πόδι τους που εκ των υστέρων νιώθουν ότι υπάρχει εκεί το χέρι τους, ο εγκέφαλος τους έχει αισθήματα ότι είναι εκεί το χέρι τους και ότι το χέρι τους τους πονάει ή το χέρι τους έχει φαγούρα ή οτιδήποτε ενώ δεν υπάρχει το χέρι μιλάμε δηλαδή για την εγκεφαλική απεικόνηση μία σχέση. στο βιβλίο που γράφω τώρα το οποίο σταμάτησα αυτές τις μέρες να το γράφω λόγω του πένθους έγραψα ένα κεφάλαιο για τη σχέση μας με τον εαυτό μας και γενικότερα για τη σχέση ως τον πυρήνα της ζωής και μέσα σε εκείνο το κεφάλαιο έγραψε ακριβώς αυτό το πράγμα ότι σχέση σημαίνει για το μικρό μωρό, το βρέφος το οποίο εγκεφαλικά αναπτύσσεται ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα στη βρεφική ηλικία όταν το παιδί σχηματίσει στον εγκέφαλο του την εικόνα της μαμάς του, και συνειδητοποιήσει ότι η μαμά του και εκείνο το βρέφος είναι δυο ξεχωριστά σώματα, δυο ξεχωριστές οντότητες και όταν η μαμά φύγει από το δωμάτιο το παιδί έχει μέσα στο μυαλό την εικόνα της μάνας. Αυτό έρχεται από τη θεωρία του Μπόλπη και όλων των υπόλοιπων θεωρητικών που τον έχουν ακολουθήσει, τη θεωρία της προσκόλλησης. Προσκόλληση στα ελληνικά, η μετάφραση attachment στα αγγλικά τη συνδεσιμότητα. Όταν συνδέονται δύο άνθρωποι, στον εγκέφαλο τους μέσα δημιουργούνται νευρονικά κυκλώματα τα οποία αποτυπώνουν τη σχέση τους. Όταν ο ένας από τους δύο ανθρώπους πεθάνει, όταν ο ένας από τους δύο ανθρώπους εγκαταλείψει τη σχέση αμετάκλητα ή όταν το κατοικίδιο μας για παράδειγμα πεθάνει, τότε εξακολουθεί ο εγκέφαλος μας να έχει την απεικόνηση της σχέσης μέσα. Στην πραγματικότητα η σχέση πλέον δεν υφίσταται γιατί το κατοικίδιο έχει πεθάνει, γιατί ο άνθρωπος έχει πεθάνει, γιατί η σχέση έχει τελειώσει. Ο εγκέφαλος συνεχώς λειτουργεί σαν να και υπάρχει αυτή η σχέση οπότε συνεχώς δημιουργείται ματέωση, frustration, δηλαδή σαν να και διψάς και έχεις μπροστά σου ένα ποτήρι πεντακάθαρο νερό και κάθε φορά που πας να πεις από το ποτήρι το απομακρύνουν από σένα. Αυτή είναι η κατάσταση μέσα στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που πενθεί λειτουργεί το μυαλό του σαν και δεν έχει γίνει απώλεια, ενώ έχει γίνει απώλεια και συνέχει αυτός ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή ξανά και ξανά, ξανά και ξανά με το δεδομένο της απώλειας. Γι' αυτό ακούμε πολλές φορές από ανθρώπους που είναι βαθιά πενθούντες, που σου λένε ότι ξυπνάω κάθε πρωί και για λίγη ώρα μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι το παιδί μου έχει πεθάνει, ότι ο σύντροφο μου με έχει χωρίσει αμετάκλητα, ότι το κατοικίδιο μου έχει πεθάνει, μέχρι να το συνειδητοποιήσω, νομίζω πω η ζωή είναι μια χαρά. Και μετά έρχεται ξανά η συνειδητοποίηση ότι έχει γίνει απώλεια, ότι έχει πεθάνει το αγαπημένο πρόσωπο ή πλάσμα και ξαναπέφτω στη στενοχώρια. Αυτό είναι το πένθος. Λοιπόν, και έχω εξηγήσει τη διαφορά που έχει από την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι μια εγκεφαλική συνθήκη, στην οποία, ας με επιτραπεί ο όρος να πω πως νοσεί ο εγκέφαλος, είναι αδόκιμος όρος, το ξέρω, η κατάθλιψη είναι ψυχική διαταραχή, αλλά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις αινίες, ας πούμε ότι νοσεί ο εγκέφαλος, του λείπουν κάποιοι νευροδιαβιβαστές οι οποίοι τον βοηθάνε να λειτουργήσει καλύτερα, Είπαμε ο πιο γνωστό νευροδιαβιβαστή από αυτού είναι η σερωτονίνη, αλλά η σερωτονίνη είναι ορχιστρωτή διαβιβαστή και με τη σειρά τη επηρεάζει και ένα σωρό άλλου νευροδιαβιβαστέ. Υπάρχει χημική ανισορροπία στον εγκέφαλο και ο άνθρωπο, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να νιώσει καλά. Ενώ ένα άνθρωπο, ο οποίο πένθει, έχει άλλο πρόβλημα. Μέσα στον εγκέφαλο του είναι χτισμένα, αποτυπωμένα τα νευρονικά κυκλώματα, βαθιά εγχαραγμένα και όσο πιο πολύ συνδεδεμένο είσαι με έναν άνθρωπο ή με ένα πλάσμα, ακόμη πιο βαθιά εγχαραγμένα είναι τα κυκλώματα και ζει η σχέση μέσα στο μυαλό σου. Όταν φύγει, σκεφτείτε τα παιδιά μα που πάνε να σπουδάσουν όσοι έχουμε παιδιά, ή όταν πήγαμε εμεί να σπουδάσουμε και αποχωριστήκαμε του γονεί μα ή άλλα αγαπημένα μα πρόσωπα. Μπορεί να μην είσαι στον ίδιο χώρο με εκείνο το πρόσωπο, μπορεί να μην τον βλέπει όλη την ώρα, να μην επικοινωνεί όλη την ώρα μαζί του, αλλά υπάρχει αποτυπωμένη μέσα στον εγκέφαλο σου η σχέση με εκείνο το πρόσωπο. Και όταν θυμάσαι εκείνο το πρόσωπο, κινητοποιούνται αυτά τα νευρονικά κυκλώματα, παίρνουν ενέργεια, φωτίζονται, θα έλεγε κάποιο, και νιώθει ωραία γιατί ξέρει ότι εμένα με αγαπάει το παιδί μου, εμένα με αγαπάει ο γονιό μου, εμένα με αγαπάει ο σύντροφό μου, εμένα με αγαπάει η καλή μου φίλη, εμένα με αγαπάει ο ψυχολόγο μου, για παράδειγμα. Μιλάω παραδείγματα σχέσεων, οι οποίε είναι και σημαντικέ οι σχέσει για το να έχουμε ευδαιμονία και να έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία. Κάνω εδώ μια. Βάζω ένα κόμμα και αναφέρομαι τώρα. Στην μελέτη της Βοστόνης, η οποία μελέτη της Βοστόνης ονομάζεται αλλιώς και μελέτη της ευτυχίας, η οποία είναι μία longitudinal study, μία μακροχρόνια μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ στη Βοστόνη, στην οποία μελετήθηκαν, κάπου έχω εδώ ένα λεπτό να το βρω, στην οποία μελετήθηκαν Εκατοντάδες συμμετέχοντες, το έχω βρει το είχα εδώ σημειωμένο γιατί έχει βγει ένα βιβλίο το οποίο έχει γίνει ήδη New York uh, Times Bestseller. το οποίο έχει τίτλο The Good Life, η καλή ζωή. Lessons from the world's longest scientific study of happiness. Μαθήματα από την πιο μακρά, μακροχρόνια μελέτη στον κόσμο, επιστημονική μελέτη στον κόσμο της ευτυχίας. Το, η, η συγγραφής του βιβλίου είναι ο, Robert, είναι ο Dr. Robert Waldinger και ο Dr. Μαρκ Σούλτς, ο Dr. Robert Waldinger είναι ιατρός, ο Dr. Μαρκ Σούλτς είναι ακαδημαϊκός. Ο υπότιτλος του βιβλίου είναι Create a more meaningful and satisfying life, πώς να δημιουργήσεις μια, 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 μια πιο νοηματοδοτημένη και ικανοποιητική ζωή. Αυτό είναι το βιβλίο, The Good Life, δεν είναι ακόμη μεταφρασμένο στα ελληνικά, ε, μπορεί όμως όσοι διαβάζουν αγγλικά να το βρουν να το διαβάσουν. Και μέσα στο βιβλίο αυτό μιλάνε για τα συμπεράσματα τους από τη μελέτη της ευτυχίας, η οποία είναι μια μελέτη 85 χρόνων, στην οποία μελέτησαν εκατοντάδες ανθρώπους. Και τι βρήκαν ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στο να είναι ευδαίμων ένα άνθρωπο και να έχει ψυχική και σωματική υγεία, οι ανθρώπινε σχέσει. Deep, meaningful connections. Αυτό έχουν, σε αυτό έχουν καταλήξει στη μελέτη τη ευτυχία του Χάρβαρτ. Αυτές οι βαθιές σχέσεις με νόημα είναι, ξαναλέω, χαρτογραφημένες στον εγκέφαλό μας και μπορεί να βρισκόμαστε μόνοι στο δρόμο το βράδυ αργά και να φοβόμαστε. Μπορεί να είμαστε μέσα σε ένα ταξί μόνοι πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο και να νιώθουμε ανασφαλεία. Μπορεί να είμαστε οπουδήποτε που να χρειαζόμαστε παρέα, συμπαράσταση και να νιώσουμε ότι έχουμε με ανθρώπους κοντά μας και ανατρέχουμε στον εγκέφαλο μας, ανατρέχουμε σε αυτή την χαρτογράφηση της σχέσης, των το, 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 το σημαντικών σχέσεων που έχουμε με κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας και παίρνουμε επιβεβαίωση και παρηγοριά. Σκεφτόμαστε ότι ναι, τώρα μπορεί να είμαι μόνο μου αυτή τη στιγμή, μπορεί να νιώθω άσχημα αυτή τη στιγμή, αλλά έχω στη ζωή μου τη Μαρία, τη Χριστίνα και τη Γεωργία τρει ανθρώπου. Μπορεί να είναι τρει φίλοι αυτοί οι οποίοι να είναι οι σημαντικέ συνδέσει στη ζωή μα. Γιατί εδώ στο κανάλι μα, στο ψυχοεκπαιδευτικό, έχουμε πει πολλέ φορέ ότι μπορεί οι σχέσει με γονεί, με συγγενεί να είναι και τοξικέ και κάποιοι να αναγκαζόμαστε να φτάνουμε στο σημείο να κόβουμε επαφή με αυτού του ανθρώπου, ακριβώ για να μην πληγωνόμαστε ξανά και ξανά. Αυτές οι καλές σχέσεις, οι υγιείς σχέσεις, είναι χαρτογραφημένες στον εγκέφαλό μας και η γνώση ότι υπάρχουν μας δίνει ισορροπία, μας δίνει την αίσθηση της ε, σιγουριάς και του ότι όλα είναι καλά. Όταν λοιπόν χαθεί μια τέτοια σχέση, είτε επειδή έχει χωρίσει ένα ζευγάρι, είτε επειδή έχει πεθάνει ένας άνθρωπος ή ένα πλάσμα, υπάρχει η σχέση στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν να και υπάρχει σχέση και έτσι συχνά, κατά τη διάρκεια της μέρας, ερχόμαστε σε επαφή με την πολύ άσχημη, σοκαριστική συνειδητοποίηση ότι η σχέση έχει τελειώσει. Αυτό είναι το πένθος. How do we navigate through morning? Πώς μπορούμε να περάσουμε μέσα από το πένθος? και να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τελειώσουμε με το πένθος όσο και αν μας πάρει έξι μήνες, ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο είπαμε ότι οι παλιότερα έλεγαν ότι το πένθος το φυσιολογικό διαρκεί έξι μήνες τώρα υπάρχουν μελέτες που λένε και για 18 μήνες γιατί σίγουρα άμα χάσει παιδί ή άμα χάσει τον άνθρωπό σου δεν θα σου περάσει 6 μήνες το πένθος μπορεί να σου πάρει και ένα μισή χρόνο να σου περάσει το πένθος σίγουρα δεν θα ξεχάσεις ποτέ Περνάει το πένθος, σημαίνει μπαίνω σε μια συνθήκη στην οποία στον εγκέφαλο μου μέσα έχει δημιουργηθεί ένας νέος χάρτης που η σχέση με το αγαπημένο πρόσωπο είναι στο παρελθόν. Εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά κάθε φορά που ανατρέχω σε αυτή τη σχέση, ανατρέχω για να νιώσω γλυκύτητα, για να νιώσω σιγουριά, για να νιώσω ωραία αισθήματα γιατί έχω βιώσει μια πανέμορφη σχέση. Για να φτάσουμε όμως σε εκείνο το σημείο που να αλλάξει η αναπαράσταση στον εγκέφαλο, που να αλλάξουν τα νευρονικά κυκλώματα στον εγκέφαλο και να συνειδητοποιήσει ο εγκέφαλος μας και να αποδεχθεί ότι έχει αλλάξει σχέση, πρέπει να περάσουμε μέσα από μια διαδικασία Πένθους. Και όπως σας έχω πει και προηγουμένως, οι καινούριε μελέτες λένε ότι δεν είναι όλοι που θα περάσουν από το στάδιο της άρνησης, δεν είναι όλοι που θα περάσουν από το στάδιο της διαπραγμάτευσης, δεν είναι όλοι που θα περάσουν από το στάδιο του θυμού, δεν είναι όλοι που θα περάσουν από το στάδιο της βαθιάς θλίψης. Και δυστυχώ δεν περνάνε και όλοι από το στάδιο τη αποδοχή και γι' αυτό έχουμε τα περιστατικά με τη διαταραχή περιπλεγμένου πένθου ή τι διαταραχέ που έχουν σχέση με το περιπλεγμένο πένθο. Κατά την πείρα μου, την επαγγελματική πείρα, την κλινική πείρα ως ψυχολόγος εδώ και 25 χρόνια, 26 πόσα είμαι, οι περισσότεροι από μας περνούμε από αυτά τα στάδια. Ίσως όχι με τη σειρά που, περιγρα... που τα περιγράφει η Ελίζαμπεθ Κιούμπλερός, με ανάκατη σειρά, αλλά περνάμε από αυτά τα στάδια. Αλλά Α το κρατήσουμε ότι δεν περνάνε όλοι από όλα τα στάδια και με αυτή τη σειρά. Το είχα πει και χθε ότι δεν περνάμε απαραίτητα με αυτή τη σήμερα Σήμερα διαβάζοντα, έχω μάθει ότι κάποιοι μπορεί να μην περάσουν από ένα στάδιο. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να μην θυμώσουν. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν άρνηση. Κάποιοι μπορεί αμέσω να το. να μπουν μέσα στο πέθο και να μην έχουν άρνηση να δεχτούν την απώλεια και να δεχτούν την αλλαγή. Λοιπόν, πώ περνούμε μέσα από το πένθος, ούτω ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε και να βγούμε στην αντίπερα όχθη. Θέλω εδώ να πω ότι κάποιες πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πενθούν και προτού μπουν στο πένθος, προτού έχουν την απώλεια, είχαν αυξημένα επίπεδα άγχους, αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης, και η γενικότερα επιβαρημένη συναισθηματική συνθήκη είναι αυτοί οι οποίοι είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν πολύ πιο μακροχρόνια παραμονή μέσα στο πένθος και είναι πιο πιθανό να καταλήξουν σε διαταραχίες περιπλεγμένου πένθους. Δηλαδή, εάν όταν μας συμβεί το πένθος, το οποίο είτε μας αρέσει είτε όχι, σε όλους α κάποια στιγμή θα συμβεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πενθεί. Μπορεί να μην συμβεί σε κάποιους ανθρώπους με ένα ξαφνικό τραγικό τρόπο όπως το δυστύχημα το οποίο, για το οποίο έχουμε εθνικό πένθος όλοι. Μπορεί να συμβεί με, με φυσικούς τρόπους. Μπορεί να πεθάνει ένας γονιός σε ηλικία 80 ετών, 85 ετών που είναι το, ο μέσο όρος ζωής. Μπορεί να να πεθάνει ένα κατοικίδιο πλήρε ημερών, να είναι ξέρω 18 χρόνια ένα σκυλί, να είναι ξέρω, 15 χρόνια ένα γατί. Δηλαδή να, 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 να πεθάνουν από φυσικά αιτία άνθρωποι ή να τελειώσει μια σχέση με ένα τρόπο βελούδινο, θα έλεγε κάποιο. Όμω όλοι μα κάποια στιγμή θα έρθουμε αντιμέτωποι με το πένθο και την αντιμετώπιση τη απώλεια. Η απώλεια είναι κομμάτι τη ανθρώπινη ζωή. Εξάλλου, για δύο πράγματα είμαστε σίγουροι. Το ένα ότι έχουμε γεννηθεί και το δεύτερο ότι θα πεθάνουμε. Και όχι μόνο εμεί θα πεθάνουμε, και όλοι όσοι αγαπάμε θα πεθάνουν κάποια στιγμή. Πριν από εμά, μετά από εμά, δεν ξέρουμε πότε. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ανά πάσα στιγμή για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πένθος. Και η καλύτερη προετοιμασία, ούτω ώστε οποιοδήποτε από εμά ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πένθος, είναι να διαχειριστούμε τα συναισθηματικά μας ζητήματα. Εάν υποφέρουμε από άγχος και κάποιες ίσως αγχώδεις διαταραχές ή αγχώδεις συμπτώματα, να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, να κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να βρούμε τρόπους να το διαχειριστούμε. Αν έχουμε κατάθλιψη πάλι, να πάμε σε ένα ειδικό, να διαγνωστούμε, να κάνουμε θεραπεία. Εάν κυκλοφορούμε στη ζωή μας, σαν να και δεν υπάρχει αύριο, σαν να και όλα είναι χάλια επειδή έχει συμβεί το ένα ή το άλλο που μας έχει στενοχωρήσει και δεν φροντίζουμε καθημερινά να επαναφέρουμε τον εαυτό μας σε μια υγιή λειτουργικότητα, όταν θα μας βρει το πένθος που ξαναλέω όλους μας θα μας βρει κάποια στιγμή, δεν θα μπορέσουμε τόσο εύκολα να το αντιμετωπίσουμε και θα κινδυνεύουμε να πάθουμε και κατάθλιψη και διαταραχή περιπλεκμένου πένθους κλπ. 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 Είπαμε να πιούμε και καφέ. Εδώ θέλω να πω ότι αυτές τις μέρες όσοι βιώνουμε πιο άσχημα το συλλογικό πένθος είναι γιατί έχουμε ευαισθησίες από πριν, είναι γιατί όσο και αν έχουμε ψυχοθεραπευτή, όσο και αν έχουμε ψυχοεκπαιδευτή, όσο και αν έχουμε χαπακωθεί όσοι από εμάς παίρνουμε αντικαταθλιπτική θεραπεία, υπάρχουν ακόμη τραύματα μέσα μας, στο υποσυνείδητό μας, ε, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που για μένα είναι το cutting edge science στη ψυχολογία σήμερα, είναι η εχμή του δόρατος της επιστήμης της ψυχολογίας σήμερα. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, τις επόμενες δεκαετίες θα γίνει πολλή δουλειά και ερευνητική και θεραπευτική πάνω στα κομμάτια αυτά που έχουν να κάνουν με την σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που είναι μια καινούργια κλινική οντότητα η οποία μόλις πρόσφατα έχει προσθεθεί στο ICD-11 και αναμένουμε ότι στην επόμενη έκδοση του DSM επίσης θα προσθεθεί ως διαγνωστική κατηγορία. Το ICD-11 είναι το εγχειρίδιο διάγνωσης και κατάταξης σωματικών και ψυχικών διαταραχών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Τον DSM, το οποίο τώρα βρίσκεται στην πέμπτη έκδοση, είναι το εγχειρίδιο για τι ψυχικέ διαταραχέ από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Το οποίο συνήθω τον DSM χρησιμοποιούμε περισσότερο οι κλινικοί ψυχολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι ψυχιατροί κτλ. Λοιπόν, η ειδική ψυχική υγεία, συνήθω αναφερόμαστε στον DSM. Το οποίο DSM, όχι το ίδιο αυτό καθ' αυτό, αλλά το μικρό βιβλιαράκι αυτό που έχει τα διαγνωστικά κριτήρια, είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά το μεγάλο βιβλίο του DSM που είναι εκείνο το τεράστιο βιβλίο που βλέπετε πίσω. Δεν είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά των DSM-5, εξ όσο γνωρίζω. Το, 4, το text revised δεν θυμάμαι αν είναι μεταφρασμένο, επειδή εγώ το αγοράζω πάντοτε στα αγγλικά, μόλι βγει. Έχει βγει το 13 αυτό. Α, έχει 10 χρόνια που έχει βγει αυτό. Άρα έχουμε, έχουμε μπροστά μα να περιμένουμε να βγει το επόμενο, το οποίο θεωρώ πω θα έχει πάρα πολλέ αλλαγέ και ελπίζω και περιμένω πως θα προσθεθεί και η, διά, η, η διάγνωση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες ως μια επίσημη διάγνωση από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Όπως και να έχει όμως, όσοι άνθρωποι έχουμε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, τέτοια γεγονότα, όπως αυτό το γεγονός το πρόσφατο, που ξυπνούν το συλλογικό τραύμα και ξυπνούν το συλλογικό πένθος, συστήνω όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και δεν έχετε παρακολουθήσει τα, τα βίντεο των δύο προηγουμένων ημερών να ανατρέξετε, να τα παρακολουθήσετε γιατί υπάρχουν και εκεί πολλές πληροφορίες που θα σας είναι χρήσιμες. Μέσω αυτού του ερεθίσματος της εθνικής τραγωδίας ξυπνάνε οι μνήμε των τραυμάτων μας, τη συλλογή τραυμάτων που κουβαλούμε στο υποσυνειδητό μας και έχουμε συναισθηματικές αναδρομές Δηλαδή νιώθουμε συναισθηματικά όπως τότε που πρώτο Λοιπόν, και θα, θα κάνω έτσι τώρα μία αυθαιρεσία, μία επιστημονική αυθαιρεσία, να εικάσω πώς η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ομοιάζει πάρα πολύ με τη διαταραχή περιπλεγμένου πένθους, γιατί ακριβώς τα τραύματα αυτά που έχουμε βιώσει, κυρίως στην παιδική μας ηλικία, αλλά και μεγαλώνοντας, δεν τα έχουμε πένθισει, δεν τα έχουμε θεραπεύσει, δεν τα έχουμε διαχειριστεί και είναι εκεί πληγές οι οποίες ανά πάσα στιγμή μας απορριθμίζουν συναισθηματικά. Το έχω πολύ στο μυαλό μου και το λέω εδώ στους ανθρώπους που είσαστε στο κανάλι μας, στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, το έχω πολύ στο μυαλό μου ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από βίντεο, τα οποία να είναι πρακτικά βίντεο που να δίνουμε συμβουλές ε, για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε Εννοείται πάντοτε σε συνεργασία με τον ψυχολόγο του το, το, ο καθένας, τον την ψυχολόγο του ο καθένας, ε, τα triggers, τα ερεθίσματα τα οποία μπορεί να μας προκαλούν συναισθηματική απορρίθμιση από το ξύπνημα αυτών των τραυμάτων μας και κάποια βίντεο, μια σειρά βίντεο για το πώς να φροντίσουμε τον εαυτό μας ώστε να βοηθήσουμε να δουλέψει καλύτερα και η ψυχοθεραπεία που κάνουμε και η ψυχοεκπαίδευση που κάνουμε για να ζήσουμε επιτέλους μια ζωή καλύτερη με λιγότερη συναισθηματική απορρίθμιση. Πάμε τώρα να πούμε, κλείνουμε την παρέθεση, πάμε τώρα να πούμε πρακτικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν πένθος θα μπορέσουν να προχωρήσουν μέσα από το πένθος και να τελειώσουν με το πένθος χωρίς να τους μείνουν κατάλληπα σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, διαταραχή μετατραυματικού στρε, περιπλεγμένο πένθο. Λοιπόν, αν λέω κάποιε λέξει εδώ πέρα, τι οποίε είστε καινούργοι στο κανάλι και δεν τι γνωρίζετε, μπορείτε να πατήσετε στο search της, του YouTube μία από αυτέ τι λέξει και το όνομά μου και θα σα βγάλει. Το όνομά μου θέλει δίπλα και θα σα βγάλει όσα βίντεο έχω κάνει που έχω στον τίτλο ή hashtag αυτές τις λέξεις για να εξηγηθείτε. Στο κανάλι μας έχουμε πάνω από 60 playlist, λίστες με θεματικές, με βίντεο που έχουν σχέση με τη ψυχολογία και τη διαχείριση των σχέσεων. Λοιπόν, πάμε τώρα στις πράκτικες σύμβουλες. Καταρχάς, πρέπει να ξεκουραζόμαστε επαρκώς όταν πενθούμε και πρέπει να κοιμούμαστε καλά τουλάχιστον 8 ώρες τη μέρα, αν όχι και περισσότερες. Γιατί? Γιατί, αυτό το οποίο έχει βρεθεί μέσα από τις έρευνε είναι ότι η νευρονική ανάπλαση, η ανάπλαση των σχημάτων που έχουμε στον εγκέφαλό μας, γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπότε, ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται επαρκώς, δεν δίνει στον εγκέφαλο του το χρόνο τον απαραίτητο για να φτιάξει αυτά τα σχήματα που έχει μέσα στον εγκέφαλο, να χωνέψει δηλαδή ο εγκέφαλος ότι έχει αλλάξει σχέση μορφή. Δεν χάνεται η σχέση με τον αγαπημένο μας άνθρωπο όταν πεθάνει, αλλάζει μορφή. Και επειδή η αϊπνία μπορεί να είναι ένα από τα συμπτώματα του πένθους, δηλαδή άνθρωποι που πενθούν μπορεί να έχουν και αϊπνίες, πρέπει να φροντίσουμε να κοιμούμαστε καλά. Πρακτικοί τρόποι για να κοιμόμαστε καλά είναι να αποφεύγουμε τη λήψη καφέ. Βλέπετε, τώρα είναι νωρί, είναι μεσημέρι που κάνω το βίντεο. Να αποφεύγουμε τη λήψη καφέ μετά από την ώρα που ενοχλεί τον καθέναν. Κάποιοι βρίσκουν ότι μπορούν να πίνουν καφέ μέχρι τι 4 το απόγευμα και μετά να κοινούνται κανονικά το βράδυ. Κάποιοι άλλοι βρίσκουν ότι μπορούν να πίνουν καφέ μέχρι τι 1 το μεσημέρι και μετά και να κοιμουν κανονικά το βράδυ. Περιορίζουμε τη λήψη καφείνη. Όχι, οι ε, διαγερτικέ ουσίε δεν βρίσκονται μόνο στον καφέ, βρίσκονται και στο τσάι, η τείνη, βρίσκονται και σε κάποια αναψυχτικά κλπ. Η καφέινη. Αποφεύγουμε τη λήψη διαγερτικών ουσιών από μία ώρα και μετά. Ο καθένα ξέρει ποια είναι η δικιά του ώρα. Φροντίζουμε ώστε να έχουμε μια καλή ρουτίνα ύπνου. Η καλύτερη ρουτίνα ύπνου, παρόλο που εγώ δεν το κάνω αυτό, η καλύτερη ρουτίνα ύπνου είναι να κοιμόμαστε μόλι βραδιάσει και να ξυπνούμε μόλι ξημερώσει. Δηλαδή να λειτουργούμε με τους κυρκαδιανούς ρυθμούς. Ο πρωτόγονος άνθρωπος, είπαμε πολλές φορές εδώ σε αυτό το κανάλι, ότι έχουμε, ζούμε στη σύγχρονη ζωή, έχουμε ένα σύγχρονο σώμα, αλλά τα γονίδια μας είναι πρωτόγονα. Δεν διαφέρουμε και πολύ τον DNA μας από αυτού, από αυτό τον, τον προγόνο μας, των ανθρώπων, τον homo sapiens. Είναι πολύ κοντινό τον DNA μας. Το φυσιολογικό και το καλύτερο θα ήταν μόλις νυχτώσει να κοιμόμαστε και όταν ξημερώσει να ξυπνάμε. Επειδή όμως αυτό δεν είναι εφικτό με βάση τα σημερινά προγράμματα, θα έλεγα, παρόλο που σας λέω, ξαναλέω ότι εγώ δεν το τηρώ, θα έλεγα ότι θα ήταν ιδανικό να κοιμόμασταν πριν τα μεσάνυχτα, 11 το βράδυ για παράδειγμα, και να ξυπνάμε 7-8 ώρες μετά. Δηλαδή ο καθένας αναλόγως με την ώρα που έχει να ξυπνήσει το πρωί, να υπολογίζει 7-8 ώρες πόσες θέλει να ξεκουραστεί. Εγώ θέλω 8 ωρες ποσες θελει να ξεκουραστει εγω θελω 8 παντου δεν ξέρω εσείς πόσες θέλετε. Α, για παράδειγμα, αν εγώ ακολουθήσω ποτέ αυτές τις συμβουλές που σας δίνω αυτή τη στιγμή, να κοιμάμαι στις 11 και να ξυπνώ στις 7. Αυτό θα ήταν ιδανικό. Αν όμως δεν μπορούμε να κοιμούμαστε στις 11 και να ξυπνούμε στις 7, Όσο πιο νωρί αυτό το ωράριο το κάνουμε, π.χ. να κοιμόμαστε στι 12 και να ξύπνουμε στι 8, ή να κοιμόμαστε στι 1 το πρωί και να ξύπνουμε στι 9, τόσο το καλύτερο. Ώρες ύπνου, οι οποίε να συμβαδίζουν με του κερκαδιανού ρυθμού. Ξέρω ότι κάποιοι από εμά είμαστε νυχτοπούλια και έχουμε μάθει να είμαστε ξύπνοι αργά το βράδυ και να ξυπνούμε αργά το πρωί, ειδικά μα το επιτρέπει και το πρόγραμμά μα. Εγώ προσωπικά το παραδέχομαι ότι από τη στιγμή που τα παιδιά μου τελείωσαν το σχολείο και είχα την ευχέρεια και την ευκαιρία να, να κοιμάμαι αργά. Που δεν έπρεπε να σηκωθεί ο σπόρο στο σχολείο, το έχω καθιερώσει να κοιμάμαι αργά και να ξυπνώ αργά. Όμω δεν θα σα το κρύβω ότι το έχω στο μυαλό μου. Όπω έχω επιτύχει πρόσφατα να κόψω το γάλα, που έπαιρνα πολύ γάλα μαζί με τον καφέ και μου δημιουργούσε προβλήματα στο σώμα μου, έτσι το έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω να κοιμάμαι νωρί και να ξυπνάω νωρί, γιατί έτσι θα έχω μεγαλύτερη και καλύτερη λειτουργικότητα. Και όπω έχω καταφέρει να κόψω την κατανάλωση αλκοόλ που κάποτε έκανα. Έτσι νομίζω ότι θα τα καταφέρω να το κάνω και αυτό. Το έχω έτσι στο μυαλό μου. Λοιπόν, φροντίζουμε να κοιμόμαστε καλά, επαρκώς, γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι τότε που ο εγκέφαλος κάνει διορθωτικές κινήσεις. Φροντίζουμε τη διατροφή μας, δεν μένουμε νηστικοί. Φροντίζουμε να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά, Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία τροφών και όσο το δυνατόν πιο υγιεινές τροφές και ολόκληρες τροφές που να μην είναι κατεργασμένες. Φροντίζουμε να έχουμε σωματική άσκηση τουλάχιστον 30 λεπτά τη μέρα περπάτημα μέσα στη φύση βοηθάει πάρα πολύ αυτό στη διαχείριση του πένθους. Και επίσης όσοι πενθούμε ή όσοι πενθούν είναι καλό επίτηδες, επίτηδες, να αφιερώνουν κάποια ώρα μέσα στη μέρα, ένα 20 λεπτό, ένα 30 λεπτό, στο οποίο να κάθονται κάπου ήσυχα, ήρεμα και να αναπολούν να τη σχέση τους με το πρόσωπο που έχει χαθεί και να βιώνουν συνειδητά το πένθος. Να θυμίζουν δηλαδή στον εγκέφαλό τους συνειδητά ότι ο άνθρωπος που αγαπώ πέθανε περάσαμε όλα αυτά τα όμορφα, να φέρουν στη μνήμη τους αυτά τα όμορφα, να τα θυμηθούν αυτά τα όμορφα, να τα εγκαταστήσουν ακόμα πιο βαθιά εγχαραγμένα στη μνήμη τους, αλλά να προσθέσουν και αυτό το νέο κομμάτι πληροφορίας, ότι πλέον δεν μπορώ να τον πάρω στο τηλέφωνο ή να την πάρω στο τηλέφωνο, πλέον δεν μπορώ να τον αγκαλιάσω, δεν μπορώ να την αγκαλιάσω, πλέον δεν μπορώ να συναντηθώ, πλέον δεν μπορώ να κάνω φυσική επαφή με αυτό το πρόσωπο είναι επώδυνο όταν γίνεται αυτό το πράγμα, όση ώρα αντέχει ο καθένας, δηλαδή να κάνει μια συνειδητή υπενθύμηση στον εαυτό του ότι έχει πεθάνει αυτό το πρόσωπο. Έχει βρεθεί μέσα από μελέτης ότι βοηθάει πολύ και τον journaling, δηλαδή να κρατάμε ημερολόγιο, να καταγράφουμε κάτω αυτές τις συζητήσεις με το μυαλό μας, να καταγράφουμε κάτω το τι νιώθουμε, το τι σκεφτόμαστε, το τι θυμόμαστε και την τελική διαπίστωση ότι έχει πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Η σχέση μας είναι πολύτιμη. Η σχέση μας θα διατηρηθεί στη μνήμη μου. Στο μυαλό μου μέσα και στο ημερολόγιο μου εδώ που γράφω θα διατηρήσω σαν πολύτιμα, πολύτιμα κοιμήλια όλες τις αναμνήσεις που έχω με σένα παιδί μου, με σένα άντρα μου, με σένα γυναίκα μου, με σένα άνθρωπε, με σένα σκυλάκι μου, με σένα γατάκι μου. Γιατί είπαμε ότι το πένθος μπορεί να έχει να κάνει και με την απώλεια ενός κατοικιδίου που και το κατοικίδιο πλάσμα είναι. Λοιπόν, αυτό θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό αν γίνεται μια-δυο φορές μέσα στη μέρα. Οπωσδήποτε οπωσδήποτε όσοι έχετε την ευχέρεια την οικονομική να έχει κάνετε ψυχοθεραπεία το διάστημα που πενθείτε θα είναι πάρα πολύ βοηθητική η ψυχοθεραπεία. Εξαιρετικά βοηθητική. Σας υπενθυμίζω εδώ ότι στην ιστοσελίδα μου θεκλαπετρίδων.com στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα άρθρο στο οποίο έχουμε καταγράψει με τη βοήθεια των φίλων εδώ από το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι Όσε υπηρεσίε δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστο ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική σε Κύπρο και Ελλάδα έχουν έρθει ει γνώση μα. Και όσοι από εσά ε, γνωρίζετε κάποιε υπηρεσίε οι οποίε δεν υπάρχουν σε κοινό τον κατάλογο, παρακαλώ να μου τι στείλετε ή να τι γράψετε σε σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο ή να μου τι στείλετε στο email, στο email μου θέκλαπετρίδωα.gr για να τι προσθέσω σε αυτή τη λίστα η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του πένθους. Αν ένας άνθρωπος πάσχει, υποφέρει από περιπλεγμένο πένθος, δηλαδή έχουν περάσει δύο χρόνια, τρία χρόνια μετά από την απώλεια του αγαπημένου προσώπου και εξακολουθεί να νιώθει σαν να είναι η μέρα ένα, τότε πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός να πάρει βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας και ψυχολόγο και ψυχίατρο. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γιατί δεν βοηθούμε κανέναν όταν είμαστε σε αυτή την πολύ άσχημη συνθήκη του περιπλεγμένου πένθους. Περιπλεγμένο πένθος σημαίνει να έχει κολλήσει μέσα στο πένθος και να περνάνε οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια και να είναι σαν να έχεις μάθει μόλις τώρα ότι το παιδί σου έχει σκοτωθεί. Σαν να έχει μάθει μόλι τώρα ότι έχει αυτή την απώλεια αυτή τη σχέση. Σα είπα προηγουμένω ότι γνωρίζω ανθρώπου οι οποίοι έκαναν θεραπεία, έκαναν ψυχοθεραπεία και κατάφεραν να περάσουν μέσα από το πένθος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ξεχάσει ποτέ τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν χάσει. Μου έρχεται τώρα ένα πολύ γλυκό άνθρωπο ο οποίος έχασε το παιδί του, παιδί σε νεαρή ηλικία, ο οποίος έκανε τη θεραπεία του, έκανε για τρία χρόνια ψυχοθεραπεία και άμα πας στο σπίτι του σήμερα θα δεις ότι υπάρχει ένα ολόκληρο shrine, λέγεται στα αγγλικά, ένα, ένας βωμός, θα λέγαμε στα ελληνικά, ένα κομμάτι του σπιτιού είναι γεμάτο με ζωγραφιές που είχε κάνει το παιδί, με φωτογραφίες του παιδιού, με αντικείμενα του παιδιού. Είναι παντού το παιδί. Όμως βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να ζει. Δεν περνά μέρα που να μην αναφερθεί στο παιδί. Δεν περνά μέρα που να μην πει «Αχ, αν ήταν τώρα ζωντανό το παιδί θα σε αυτή την ηλικία και ίσως να έκανε αυτό, ίσως να έκανε το άλλο». Όμως τον βλέπεις τον άνθρωπο ότι είναι φυσιολογικός, είναι λειτουργικός, μπορεί να εργαστεί, μπορεί να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, μπορεί να προχωρήσει τη ζωή. Και επειδή είναι θέμα καθαρά μεταφυσικό αν κάποιο πιστεύει στην ύπαρξη ζωής μετά θάνατο ή όχι. Τώρα μιλάω ως άνθρωπος, ως γυναίκα, ως θέκλα, όχι ως ψυχολόγος, εγώ ως θέκλα, ως γυναίκα προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Δεν χωράει το μυαλό μου με τίποτα ότι όλη αυτή η ενέργεια που υπάρχει μέσα σε έναν άνθρωπο χάνεται ως διαμαγείας. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Και πιστεύω ακράδαντα, είναι πίστη αυτό το πράγμα, πιστεύω ακράδαντα ότι όταν πεθάνει ένας άνθρωπος καταστρέφεται το σώμα του αλλά όχι η ψυχή του και ότι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει βρίσκονται σε κάποιο χώρο μεταφυσικό, όχι στον κόσμο που ζούμε εμείς και Πιστεύω αυτό το πράγμα. Τώρα σα ξαναλέω, δεν μιλάω ω ψυχολόγο, μιλάω ω άνθρωπο. Ε. Κάνω τον διαχωρισμό. Φεύγω, βγάζω το καπέλο του ψυχολόγου και έχω το καπέλο του απλού ανθρώπου. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει μα βλέπουν και έχουν γνώση του πώ είμαστε. Και ένα τρόπο για να μπορέσω εγώ προσωπικά να διαχειριστώ το πένθος το οποίο έχω βιώσει σε διάφορε φάσει τη ζωή μου, όπω όλοι οι άνθρωποι έχουμε βιώσει και θα βιώσουμε, είναι η σκέψη ότι το αγαπημένο πρόσωπο που έχει φύγει θα λυπάται να με βλέπει να είμαι διαλυμένη και να μην μπορώ να προχωρήσω. Άρα, ίσως αυτή η σκέψη να είναι χρήσιμη για κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε οξύπενθος. Το πρόσωπο που αγαπάτε και έχει φύγει από τη ζωή, λαμβάνει γνώση αν είστε καλά ή όχι, εφόσον πιστεύετε στη ζωή μετά θάνατο και εφόσον πιστεύετε ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει ξαναλέω, είναι θέμα πίστης, δεν είναι θέμα επιστήμης, δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι, η ζωή, ότι μετά το θάνατο η ζωή, η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει, ούτε μελέτες που να αποδεικνύουν ότι μετά το θάνατο η ψυχή δεν συνεχίζει να υπάρχει. Ξαναλέω, δεν είναι θέμα επιστήμης, είναι θέμα μεταφυσικής και είναι θέμα πίστης. Εγώ προσωπικά πιστεύω στη ζωή μετά θα. Και θεωρώ ότι όσοι πιστεύουν στη ζωή μετά θάνατον, μπορεί να βοηθηθούν με αυτή τη σκέψη ότι το αγαπημένο μου πρόσωπο πέθανε μεν, αλλά βρίσκεται η ψυχή του, η αντίληψη του, η οντότητα του, η πνευματική σε ένα χώρο που μπορεί να με βλέπει και, και, για, να είναι, και για να νιώθει ήσυχο αυτό το πρόσωπο ότι είμαι καλά, θα φροντίσω να περάσω μέσα από τη διαδικασία του πέθου. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει άδικα, άκερα τα παιδιά τους για παράδειγμα όπως τώρα σε αυτήν την τραγωδία είναι να περάσουν το πένθος με επίγνωση, να χτίσουν συνειδητά στον εγκέφαλό τους τα νέα νευρονικά κυκλώματα τα οποία να απεικονίζουν τη σχέση με το παιδί τους που έχει χαθεί όπως ακριβώς είναι, σαν μια σχέση η οποία έχει τελειώσει στο φυσικό κόσμο, να το πάρουν απόφαση ότι έχει χαθεί το παιδί τους και να πάρουν δύναμη από το θάνατο του παιδιού τους και από την απώλεια του παιδιού τους και να ενεργοποιηθούν ώστε να δουλέψουν προκειμένου να αποκτήσει κάποιο νόημα εκ των υστέρων ο αδόκητος θάνατος του παιδιού τους. Και έτσι έχουμε δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν τα παιδιά τους από μια ασθένεια για παράδειγμα να ξεκινάνε μετά μία διαδικασία να φτιάχνουν ένα ίδρυμα ε, κοινοφελές ένα ίδρυμα αλληλεγγύη, το οποίο να βοηθάνε και άλλου ανθρώπους που τα παιδιά τους έχουν αυτή την ασθένεια ή να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους την έρευνα για αυτή την ασθένεια και να συνεισφέρουν στο να γίνεται ο κόσμος μας καλύτερος. Θα κλείσω με αυτό. Έχει πάρα πολλά συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες. Είδα ένα νεαρό, τον έχετε δει όλοι με σίγουρη, τον, τον είδα σε διάφορα clips, ο οποίο έχασε τον πατέρα του και τον 15χρονο αδερφό του στο δυστύχημα με τα τρένα. Ο οποίο έλεγε Ποιο θα μου του φέρει πίσω, Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αλλάξει. Αλλά έλεγε: Θέλω να κάνω ό,τι μπορώ από εδώ και πέρα εγώ, ό,τι μπορώ για να αλλάξει αυτό το, το σύστημα, να, να παταχθεί αυτή η διαφθορά και να μην πεθάνουν κι άλλοι νέοι άνθρωποι αδόκιτα ή οποιασδήποτε ηλικία με αυτό τον τρόπο σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογώ το σκεπτικό έπρεπε να πεθάνουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση απλώς λέω ότι η νοηματοδότηση του θανάτου εκ των υστέρων κάποιους ανθρώπους τους βοηθά στη διαχείριση του πένθους, ανακεφαλαιώνοντα. Το πένθος είναι διαφορετικό στον εγκέφαλό μας από ότι είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι διαταραγμένη χημική ισορροπία στον εγκέφαλο, ενώ το πένθος είναι αλλαγή στο φυσικό κόσμο, η οποία ακόμη δεν έχει γίνει και εγκεφαλική αλλαγή και έτσι συνεχώς βιώνουμε ματέωση επειδή δεν το έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει, δεν έχουν αλλάξει ακόμη οι χάρτες εγκεφαλικοί σε σχέση με τη σχέση που έχουμε με το πρόσωπο που έχει πεθάνει. Όσο πιο καλά ψυχικά και συναισθηματικά ένας άνθρωπος προτού βιώσει το πένθος, τόσο πιο πιθανόν είναι να βιώσει το πένθος χωρίς επιπλοκές. Επιπλοκές πένθους μπορεί να είναι οι διαταραχές που έχουν σχέση με το περιπλεγμένο πένθος. Λοιπόν, πώς βοηθούμε τον εαυτό μας να βιώσει το πένθος επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ξεκουραστεί φροντίζουμε να τρώμε παρκώς, να, ξεκου... να χαλαρώνουμε παρκώς, να κοιμόμαστε παρκώς. εάν έχουμε την οικονομική δυνατότητα κάνουμε ψυχοθεραπεία αν δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα ψάχνουμε να βρούμε τις δομές εκείνες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κάνουμε ψυχοθεραπεία από ό,τι έχω παρατηρήσει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα έχουν κινητοποιηθεί κρατικέ δομέ ώστε να προσφέρουν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια στου ανθρώπου που πενθούν. Ε, άκουγα χθε έναν κύριο που μιλούσε που σκοτώθηκε ο γιο του στο δυστύχημα. Είναι καθηγητή χειρουργική λύση στη χτενιατρική κλινική. Ο οποίο είπε έτσι, ο άνθρωπο με πολύ μεγάλη απλότητα και ταπεινότητα είπε ότι. Υπάρχει μια κοινωνική λειτουργό η οποία μα βοηθάει και εμένα και τη σύζυγο μου στο να διαχειριστούμε ψυχολογικά αυτό το ζήτημα. Είχα ακούσει μια άλλη κυρία η οποία ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μάτωσε η ψυχή μου. Στο τρένο μέσα ταξίδευε ο σύζυγο τη και ο πεντάχρονο γιο τη. Η οποία ήταν πάρα πολύ θυμωμένη, με όλο τη το δίκιο, με όλο τη το δίκιο, ήταν θυμωμένη και έλεγε: Τι μα στέλνουν ψυχολόγου, Δεν είμαστε τρελοί. Έχουμε χάσει τους ανθρώπους μας. Είχε δίκιο έτσι όπως το σκεφτόταν. Είμαι σίγουρη ότι η γυναίκα αυτή δεν γνωρίζει τι σημαίνει ψυχολογική βοήθεια, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεία. Και είχε δίκιο να σκέφτεται ότι εδώ μας έχουν πάρει τους ανθρώπους μας, έλεγε η γυναίκα, τους έχω, έχουν ανέβει στο τρένο ο μου και ο γιος μου και έχω πάρει πίσω στάχτες, τι να φάψω. Είμαι σίγουρη ότι και αυτήν την γυναίκα την έχετε ακούσει όλοι, όμως αυτή η αντίληψη που έχει για την ψυχοθεραπεία δεν ισχύει ότι η ψυχοθεραπεία κάνουν όσοι είναι τρελή. η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία επιστημονική, είναι ένα δώρο από την επιστήμη της ψυχολογίας, η οποία μας βοηθάει να, να, αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα που είναι πολύ δύσκολα στη ζωή μας, όπως η απώλεια, ο θάνατος, το τραύμα. Δεν την κατηγορώ με τίποτα την κοπέλα, γιατί αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο ήταν για αυτήν, είναι για αυτήν και θα είναι για αυτήν όλο αυτό που βίωσε. Και η κοπέλα μάλιστα του είπε, λέει, αυτή τη στιγμή εγώ δεν επικοινωνώ με το περιβάλλον, με έχουν χαπακώσει, έχω πάρει ανηρεμιστικά και αυτά και δεν ξέρω πώς βγαίνω και μιλάω στις γραμμές. Τραγικέ τραγικές φιγούρες, τραγικές φιγούρες. Λοιπόν, έχουμε πει κάποιους τρόπους πρακτικούς. Να σας πω έτσι τώρα κλείνοντα ειδικά σου είστε εδώ στην παρέα μα στο κανάλι, με βλέπετε είμαι λίγο καλύτερα σήμερα. Ε... Σήμερα έκανα αυτό που κάνουν πολλέ μανάδε, έστειλα στο chat, στο family chat. Έχουμε ένα chat στο οποίο επικοινωνούμε μαζί με τα παιδιά μου. Ε, και του έστειλα. Ένα λεπτό, να δω του έστειλα. Τους έστειλα έτσι στα χαμένα αυτό που μου είπε ότι κάνετε πολλέ. Μωρά μου, σα και κάμποσε καρδιέ. Και λέει και η Κυριακή και εμεί, μαμά μου και στέλνει καρδιές και μου λέει φτάνει, κάνει ειδήσει. σταμάτα να βλέπεις ειδήσει. Και μετά αρχίσαμε μια συζήτηση με τα παιδιά, ο οποίος λέει ο γιος μου ήξερα την Αναστασία και λοιπά και λοιπά. Και μετά η κόρη μου σε κάποια φάση γράφει, ένα λεπτό, έγραψε η κόρη μου κάτι το οποίο με συγκίνησε, Α, εδώ στον στα μηνύματα μου το γράψε. Τώρα σκέφτηκα ότι για σένα αυτές οι μέρες είναι λίγο πιο δύσκολες. Θυμάσαι και τα προπερσινά τα δικά μου και της Ραφαέλλας. We are all safe. Είμαστε όλοι ασφαλείς και μια καρδιά. Ε, πριν πρόπερσι η κόρη μου... 7 Μαΐου ενεπλάκη σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, δεν έφταιγε το παιδί, ε, σταμάτησε απότομα ο μπροστινός της οδηγός, ε, σταμάτησε και αυτή και από πίσω της ένα ημιφορτηγό τη χτύπησε και έγινε σάντουιτσο, δηλαδή σύγκρουση μεταξύ του μπροστινού αυτοκίνητου και του ημιφορτηγού. Το αυτοκίνητο της καταστράφηκε όλο τελώς, όμως η ίδια και η, η συνοδηγός της βγήκαν με ελαφρούς, ελαφρύς τραυματισμούς από το δυστύχημα από το ατύχημα, όταν με πήρε όμως, νομίζω λέμε ατύχημα όταν δεν υπάρχει θάνατος και δυστύχημα όταν υπάρχει θάνατος. Με πήρε όμως τηλέφωνο και ήταν πολύ αναστατωμένη και μου λέει μαμά, μαμά, νομίζω έχω σκοτώσει τη φίλη μου, γιατί είχε, είχε η φίλη τη στο μέτωπο και φοβήθηκε ότι είχε σκοτωθεί η φίλη τη και μέχρι να, να... πάω από το σπίτι μας εδώ στο σημείο του δυστυχήματο, ήταν να βγει ψυχή μου. Ευτυχώς ήταν μόνο τα σίδερα, δεν ήταν τα παιδιά. Η Ραφαήλ είναι εξ αδέρφη μου η οποία σκοτωθήκε τον Ιανουάριο του 2006. Άρα τα παιδιά κατάλαβαν ότι ένας λόγος για τον οποίο στα χαμένα έστελνα παιδιά μου σας αγαπώ και καρδιές, όχι ότι δεν τα γράφω συνέχεια. όλες οι μητέρες λέμε τώρα και οι γονείς ότι το κάνουμε αυτό το πράγμα, οι όλοι οι άνθρωποι στους αγαπημένους μας στέλνουμε ότι τους αγαπάμε. Και ήρθε το παιδί μου να πει ότι Ά, τώρα καταλαβαίνω γιατί θυμάσαι και τα παλιά. Λοιπόν είμαι καλύτερα σήμερα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι από το πρωί δεν κοιτάζω ειδήσει, Κοιτάζα δυο μέρες. Ε, φρόντισα να κοιμηθώ καλά, να φάω καλά. Ε, έχω σταματήσει την κανονική ροή του προγράμματος. Νομίζω το είδατε κι εσείς. Ε, νομίζω όμως ότι όσο περισσότερο δουλεύουμε τον εαυτό μας, όσο περισσότερο ψυχοεκπαιδευόμαστε, όσο περισσότερο ψυχοψαχνόμαστε όσο περισσότερο ψυχοθεραπευόμαστε, τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζουμε τέτοιες συνθήκε και όπως μάθαμε σήμερα σε αυτό το βίντεο και οι πρόσφατες έρευνες το επιβεβαιώνουν. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους, αγωνιστικούς χαιρετισμού και το χθεσινό live ήταν σημαντικό γιατί ήταν σαν να είμαστε μια παρέα η οποία καθόμαστε στο ξενύχτη νεκρού. Ε. Δηλαδή αυτές όλες οι εναλλαγές των ιστοριών, των συναισθημάτων, τη της κλπ. Και όπως είπαμε και στο χθεσινό βίντεο, βοηθάνε πάρα πολύ στη διαχείριση του πένθους. Και είναι φυσιολογικά όλα τα συναισθήματα, είναι φυσιολογικές όλες οι αντιδράσεις, δεν είναι καρμπών άνθρωποι, δεν λειτουργούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Be kind to yourselves. Let's be kind to ourselves. Ας είμαστε ευγενικοί στους εαυτούς μας. Ας αφήνουμε τους εαυτούς μας να νιώθουν. Σας αγαπώ πολύ. 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 Να είμαστε ασφαλείς, Σας μου.